πονήσαν. Είναι οι ίδιοι που έσωσαν και παιδάκια κάποτε. Που έσωσαν και παιδάκια που ήταν έτοιμοι για βραβείο Νόμπελ. Αλλά συγγνώμη. Οι κοινωνίες έχουν απ' όλα. Όχι, οι κοινωνίες βεβαίως έχουν απ' όλα. Αλλά μετά την ας δούμε όμως τι έχει γίνει στη Μυτιλήνη τις τελευταίες μέρες. Επίθεση σε άνθρωπο της ύπατης αρμοστίας. Επίθεση σε Γερμανό δημοσιογράφο. Ξυλοδαρμό άλλων φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων. Συγγνώμη, η κυβέρνηση αυτό που πρέπει να κάνει άμεσα καταρχήν έχει ανοίξει την πόρτα του φασισμού κανονικά. Δεν μπορούν ακραίες ομάδες που στη Μυτιλήνη, που η Μυτιλήνη θυμόμαστε την εικόνα του 16, αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστούν ακραία στοιχεία, να μην παρεμβαίνει κανένας, να μην υπάρχει αστυνομία, να μην υπάρχει τίποτα. Και να η αστυνομία που πήγε τα μάτια, δεν είδες τι έγινε. Όχι, ένα λεπτάκι. Εδώ πήγε σε ένα σχέδιο στρατού κατοχής. Χωρίς καμία συζήτηση να φτιάξει κάποιες δομές με 20 και 30.000 ανθρώπους. Έλεγε δηλαδή στους νησιώτες και ειδικά στη Μυτιλήνη ότι έχετε μία μόρια. Εγώ θα σας φτιάξω άλλες 5 μόριες. Από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν είδαμε καμία πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις προτάσεις του, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εδώ η λύση που συνομολογούν όλοι είναι η αποσυμφόρηση τώρα των νησιών. Ναι. Πού να πάνε, πού? Να πάνε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, έτσι. Φυσικά. Γιατί υπάρχει μία συμφωνία το 2000. Υπάρχει μία συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 που απαγορεύει την. Συγγνώμη, θυμηθείτε 5 σταθμούς. Μετά θα μπορούν να επιστρέψουν. Ιδωμένοι με 7.500. Δεν υπάρχει ιδωμένοι σήμερα. Ελληνικό επί μήνες με 5.000. Δεν υπάρχει ελληνικό σήμερα. Λιμάνι Πειραιά με 5.000 όταν δεχόμασταν τα κύματα μεγάλα, όχι τώρα με 10.000 κόσμο και 7. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν μεταφέρθηκαν, παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο, πήγαν σε δομές οι άνθρωποι, παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο. Υπήρχε ένα σχέδιο. Λοιπόν, τώρα τι υπάρχει, ότι αρνούμαστε να έχουμε μετανάστες. Μα δεν είναι στο χέρι μας. Μα τώρα είναι διπλάσιες οι ροές, τώρα είναι πολύ περισσότερο. Είναι πολύ χειρότερο. Χίλιοι μόνο χθες. Μόνο χθες χίλιοι. Μα σοβαρά μιλάτε, εδώ πέρασε ένα εκατομμύριο. 20.000 είναι στον εκατομμύριο. Πέρασε ένα εκατομμύριο. Δεν πέρασε ένα εκατομμύριο. Προφανώς πέρασε ένα εκατομμύριο. Μα τι λέμε τώρα. Ή θα δεχτούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα πορευτούμε με αυτό το πρόβλημα. Και μπορούμε να ανεχθούμε και να φιλοξενήσουμε ανθρώπους μέχρι 100-120.000 που είναι το 0,1% του πληθυσμού μας. Αυτό είναι. Αυτό μπορούμε. Αυτό μπορούμε. Μπορούμε. Τότε γιατί τους έχουμε στηβαγμένους 50.000 στα νησιά. Γιατί επί 7 μήνες. Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στηβαγμένοι ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν είναι θέμα αυτό το πράγμα. Κακή εικόνα ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για κακή εικόνα. Είναι κακή πολιτική. Κανένα δεν συμφωνούσε με την εικόνα της μόριας των 5.000. Πέστε μου τώρα την εικόνα της μόριας των 25.000. Πολύ χειρότερη. Πολύ χειρότερη. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Επί 7 μήνες λοιπόν. Να κάτσουμε να δούμε τις ευθύνες όλων. Όχι, δεν είπε κανείς όχι. Δεν είναι ωραία να δούμε τις ευθύνες. Χρειάζεται ένα σχέδιο. Δεν υπάρχει ευθύνες τώρα. Δεν σχέδιο είναι τώρα η συζήτηση έχει φύγει από την εθνική συνοχή. Και εθνική συνοχή χρειάζεται. Την οποία εθνική συνοχή ως όσο. Πού δεν υπάρχει. Με βάση την πραγματικότητα. Όχι. Στο φανταστικό εχθρό που έρχεται. Άκουγα τους ανθρώπους που τους καταλαβαίνω. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν είναι φανταστικό. Ο εχθρός ποιος είναι. Ο κ. Ερντογάν. Ο εχθρός ποιος είναι. Τα σχέδια του κ. Ερντογάν. Και οι άνθρωποι εργαλεία του εχθρού, οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι εργαλεία του εχθρού. Ναι. Και να κλείσουμε ωραία. Αυτό. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα με το πώς πολιτεύεται ο κ. Ερντογάν και το πόσο πιέζει και χρησιμοποιεί τους ανθρώπους σαν μπιόνια κλπ. Όλα αυτά είναι σωστά. Εμείς τι κάνουμε το θέμα. Εμείς τι κάνουμε. Τι θα έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτό. Μα θα έχει πάει 5 φορές να σας το πω τώρα, αφού το επιμένει. Θα έχει πάει 5 φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει δει 3 φορές τον Ερντογάν, θα έχει κάνει άνω κάτω όλη την ιστορία. Πέντε χρόνια πριν. Είμαστε κλεισμένοι στο Μαξίμου και βγάζουμε τον κύριο Πέτσα, ο οποίος λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σου τρόπιο να βγει, Βασίλης Κανέλης, Διευθύντης Σύνταξης του NGR. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά.